Πρώτη μέρα στο σχολείο. Η περιπέτεια αρχίζει. Κείμενο Ελισέντα Κάστελς. Εικονογράφηση Μάρτα Φάμπρεγκα. Επιμέλεια απόδοση Ράνια Τζιαμπίρη. Από τη σειρά «Οι συμμαθητές» των εκδόσεων Τζιαμπίρης Πυραμίδα. Στο τέλος της ιστορίας ακολουθεί οδηγός για τους γονείς. Τα παιδιά της ιστορίας μας κάνουν παρέα πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήταν μωρά. Μάλιστα όλοι τους φωνάζουν «οι αχώριστοι». Η Τζίνα είναι ενθουσιασμένη που θα πάει στο σχολείο και ο Τάσος, ο οποίος γρατζουνάει τις χορδές της κιθάρας του, της λέει ότι μάλλον θα την έχει πειράξει ο φθινοπορεινός ήλιος. Ο Λουκάς υπολογίζει πόσες μέρες πρέπει να περάσουν μέχρι τις επόμενες διακοπές και όταν ο Τάσος ρωτάει «πόσες», εκείνος του απαντά «πάρα πολλές, καλύτερα να μην σου πω». Ο Τάσος προτείνει να βγάλουν όλοι μαζί μια φωτογραφία για να θυμούνται την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Αμέσως αρχίζουν οι ετοιμασίες. Η Μάνια διορθώνει τα μαλλιά της, ενώ ταυτόχρονα γκρινιάζει γιατί δεν το ήξερε και δεν φόρεσε το αγαπημένο της παντελόνι, ενώ η Χλώη θέλει να καθίσει δίπλα στον Ηλία, αλλά είναι πολύ ντροπαλή. Την ίδια ώρα ο Ηλίας ετοιμάζεται να κλωτσίσει δυνατά την μπάλα. «Ηλία, πρόσεχε!» του φωνάζουν όλοι. Η Τζίνα παρακολουθεί δύο μεγαλύτερα παιδιά που κοροϊδεύουν το Θάνο. «Καλώς τον γυαλάκια!» του φωνάζουν. Οι αχώριστοι φίλοι πλησιάζουν το Θάνο και του εξηγούν ότι δεν πρέπει να δίνει σημασία σε όσους προσπαθούν να τον τρομάξουν και να τον στενοχωρήσουν. Τελικά οι πόρτες του σχολείου ανοίγουν διάπλατα και τα παιδιά ξεχύνονται στους διαδρόμους με γέλια και χαρές. «Τι μας περιμένει αυτή τη χρονιά?» σκέφτονται. Ένας καινούριος δάσκαλος μπαίνει στην αίθουσα. Το όνομά του είναι Ανδρέας. Ζητά από τα παιδιά να του πούν τα δικά τους ονόματα για να αρχίσει να τους μαθαίνει σιγά σιγά. Ο Ηλίας του λέει ότι η αγαπημένη του απασχόληση είναι να παίζει μπάλα. Ο Τάσος δηλώνει ότι η μουσική είναι όλη του η ζωή, ενώ η Χλώη θέλει να του πει ότι αγαπάει το γράψιμο, αλλά είναι πολύ ντροπαλή. Ο Νικόλας ζωγραφίζει γιατί του είναι πιο εύκολο να συστήσει τον εαυτό του με εικόνες παρά με λόγια. Και τότε σκέφτεται ότι θα είχε πλάκα αν έφτιαχναν ένα φωτογραφικό στούντιο όπου θα έβγαιναν όλοι τους φωτογραφίες παρουσιάζοντας την αγαπημένη τους ασχολία. «Μου αρέσει πολύ η ιδέα σου, Νικόλα. Μπορούμε όμως να το κάνουμε?» ρωτάει ο Τάσος προβληματισμένος. Οι αχώριστοι φίλοι ανταλλάσσουν ματιές. Γνωρίζουν ότι αν βάλουν κάτι στο μυαλό τους, τίποτα δεν τους σταματά. Η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. «Τι φοβερή ιδέα!» Όλοι θέλουν να πούν τη γνώμη τους. Ο Θάνος τους ζητά να σηκώσουν το χέρι τους πριν μιλήσουν. Η Τζίνα προτείνει να φτιάξουν μια φωτογραφική σκηνή με ανακυκλώσιμα υλικά και ο Λουκάς εξηγεί ότι πρέπει πρώτα να κάνουν κάποιους υπολογισμούς για να δουν ακριβώς πόσα υλικά χρειάζονται. Ακούγονται ωραίες ιδέες, η μία μετά την άλλη. Ο δάσκαλός τους είναι βέβαιος, αρχίζει μια ξεχωριστή χρονιά. Τα παιδιά είναι απίθανα. Η Τζίνα προτείνει να στήσουν τη σκηνή στο άδειο γραφείο δίπλα στη γραμματεία του σχολείου, χρησιμοποιώντας παλιά χαρτόκουτα. «Έχετε ακούσει για τους τρεις περιβαλλοντικούς κανόνες?» ρωτά. «Ναι», της απαντούν τα παιδιά. «Οικονομία, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση». «Πώς μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο?» ρωτάει ο Ηλίας. Η Τζίνα τους εξηγεί ότι δεν χρειάζεται να αγοράσουν χαρτόνια. Μπορούν να αποσυναρμολογήσουν τα χαρτόκουτα και να τα ενώσουν με κολλητική ταινία. Η Χλώη και ο Θάνος πηγαίνουν στη γραμματεία. Η γραμματέας του σχολείου είναι καλή τους φίλη και πάντα τους βοηθά. «Θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά χαρτόκουτα και κολλητική ταινία?» ρωτά ευγενικά ο Θάνος. Όσο η Χλώη την ευχαριστεί, ο Θάνος αρπάζει τα χαρτόκουτα. Είναι όμως τόσο αδέξιος και λίγο αφηρημένος. Δεν βλέπει τον κάδο των σκουπιδιών και... «Θάνο, πρόσεχε!» φωνάζει η γραμματέας μαζί με τη Χλώη.
Όλη η τάξη συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Ο Νικόλας έχει υπολογίσει τις διαστάσεις της σκηνής και τους καθοδηγεί ώστε να κολλήσουν όσα χαρτόκουτα χρειάζονται. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μία γωνιακή σκηνή, όπως τα περιοδικά μόδας, προτείνει η Μάνια, η κοκέτα της παρέας. Ο Νικόλας σχεδιάζει αμέσως αυτό που πρότεινε η Μάνια, γιατί είναι σίγουρος ότι η ιδέα είναι καταπληκτική. Η φωτογραφική σκηνή είναι πανέμορφη και οι αχώριστοι ετοιμάζονται για τη μεγάλη στιγμή. Η Μάνια τακτοποιεί τα ρούχα της. Ο Νικόλας κρατάει χρωματιστές μπογιές και ο Ηλίας στέκεται εντελώς τυχαία δίπλα στη Χλόη, η οποία έχει γίνει κατακόκκινη από την τροπή της. Ένας-ένας παίρνουν τη θέση τους στη σκηνή και τότε ο Τάσος τους φωνάζει. «Παιδιά, χαμογελάστε!» Την ώρα του φαγητού, ο Ηλίας τρώει διαφορετικό φαγητό. Έχει μια ασθένεια που λέγεται κοιλιοκάκι και δεν μπορεί να φάει κάτι που να περιέχει γλουτένη, όπως τα μακαρόνια, τα μπισκότα και τα γλυκά. Όσο η Ηλία συζητά με τη Μάνια, παρατηρούν το Θάνο που τρώει με όρεξη και δεν αντιλαμβάνεται ότι τα γυαλιά του έχουν κυριολεκτικά χωθεί μέσα στο φαγητό του. «Πρόσεχε Θάνο, μη φας και τα γυαλιά σου», τον πειράζει η Μάνια. Στο διάλειμμα, δύο μεγαλύτερα αγόρια πλησιάζουν το Θάνο και αρχίζουν να τον κοροϊδεύουν. Ο Τάσος τους βλέπει και φωνάζει δυνατά. «Αφήστε τον ήσυχο και φύγετε από εδώ! Σας έχουμε βαρεθεί!» Αυτοί απομακρύνονται αλλά φωνάζουν στο Θάνο. «Πόσο κότα είσαι! Χρειάζεσαι τους φίλους σου να καθαρίζουν για σένα! Φοβιτσιάρι γυαλάκια!» «Γι' αυτό είναι οι φίλοι!» τους απαντά ο Θάνος. Ο Θάνος κοιτάζει τον Τάσο στα μάτια σαν να του λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήταν πλάι του όταν τον χρειαζόταν. Ο Λουκάς και η Τζίνα εξηγούν στο Θάνο ότι αυτά τα αγόρια προσπαθούν να τον τρομάξουν και να τον κάνουν να νιώσει άσχημα, αλλά δεν πρέπει να τους το επιτρέψει. «Θα είμαστε πάντα κοντά σου και θα σε βοηθάμε, αλλά πρέπει να μιλήσεις γι' αυτό στους γονείς σου και στο δάσκαλό μας», τον συμβουλεύει η Τζίνα. «Σας ευχαριστώ, φίλοι μου. Τι θα έκανα χωρίς εσάς», λέει ο Θάνος. Η πρώτη μέρα του σχολείου τελείωσε. Ο κύριος Ανδρέας συστήνει στα παιδιά την κυρία Ντίνα, η οποία θα τους κάνει κάποια μαθήματα. Και οι δύο ζητούν από τα παιδιά να σκεφτούν τα θέματα για τις εργασίες που θα ήθελαν να κάνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η Χλόη ζητά να δουλέψουν ομαδικά γιατί σκέφτεται ότι έτσι θα πάψει να είναι τόσο ντροπαλή. Ο Τάσος προτείνει μερικές φορές να ακούνε μουσική. Στην αυλή του σχολείου, η Τζίνα, ο Λουκάς και ο Ηλίας περιμένουν τους υπόλοιπους. Ένας-ένας έρχονται και κάνουν ένα κύκλο φιλίας. «Ακούστε», λέει ο Λουκάς. «Μόλις υπολόγισα πόσα λεπτά χρειαζόμαστε μέχρι να φτάσουμε στο πάρκο». «Πάμε, τι καθόμαστε! Δεν βλέπω την ώρα να κλωτσίσω την μπάλα», φωνάζει ο Ηλίας με ενθουσιασμό. Στο πάρκο η Χλόη μοιράζεται με τους φίλους της τις σκέψεις της για την πρώτη μέρα στο σχολείο. «Χλόη, όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι ίδια με την Τζίνα», την πειράζει ο Θάνος. Τα μάγουλα της Χλόης γίνονται κατακόκκινα. «Μακάρι να μην με δει ο Ηλίας», σκέφτεται. «Θα τα καταφέρει άρα για να σταθεί μπροστά σε όλη την τάξη και να διαβάσει δυνατά κάποια εργασία της χωρίς να ντρέπεται». Ήρθε η ώρα οι αχώριστοι να χωριστούν και να πάρουν το δρόμο για τα σπίτια τους. Μια νέα σχολική χρονιά, γεμάτη περιπέτειες και προκλήσεις, ξεκίνησε.